από αυτέ δαγκώνουν. Μαρία, δαγκώνουν, θα μαγειρέψουμε καραβίδε. Δαγκώνουν. Τι είναι αυτό, δηλαδή είσαι ομολόφρεσκα όλα. Τι θέλει, Βασίλη. Να μαγειρέψουμε. Κάτσε λίγο, ενημερώνομαι για τι δαγκάνε. Λοιπόν, ήρθα. Μουράτ, τι κάνει. Καλά, είσαι καλά. Ομόρφινε, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ. Τι άλλο, δηλαδή μου φαίνεται σου κάνει πολύ καλό η εκπομπή μα. Πολύ καλό η εκπομπή και εσύ προσωπικά. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να φτιάξω λίγο το μαλλί έτσι. Δοκιμάζουμε. Δοκιμάζουμε. Τι δοκιμάζουμε όμως. Κρυθαρό το καραβίδα σήμερα. Κάθε φορά είσαι και καλύτερο. Μ' αρέσει κάθε φορά και καλύτερα πράγματα τρώω. Να πω όμως εγώ τελικά γιατί εγώ τα έφτιαξα. Βεβαίως. Λοιπόν, θα χρειαστούμε καραβίδες. Θα χρειαστούμε ντοματούλα. Βουτυράκι, θα πούμε γιατί. Παρμεζάνα. Μαϊντανό. Κρυθαρότο. Κρυθαρότο. Πολύ ωραία. Σάλτσα ντομάτες. Σάλτσα ντομάτες. Φρέσκο βασιλικό. Να τα μυστικά μας. Αυτό το φαγητό πώς το έχει σκεφτεί. Το κάναμε για αυτούς που αγαπούν τα ζυμαρικά. Και είπαμε να τους κάνουμε έτσι ένα λίγο πιο παχυτικό σε εισαγωγικά. Και κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο. Και κάτι διαφορετικό. Α, μπράβο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, γλυκιά καλησπέρα, γιατί έχουμε και πολύ κόσμο εδώ. Σας αγαπάμε πολύ. Και ξεκινάμε, Μουράκι. Πάμε. Να τα ωραία. Λαδάκι για να σοντάρουμε την καραβίδα μας. Ελαφρώς. Να πάρει λίγο χρώμα. Και να συνεχίσουμε στην εκτέλεση της συνταγής. Να αρχίσω να βάζω εγώ. Λοιπόν, καραβίδες. Ο Έλληνας γενικώς τρώει πολύ τα θαλασσινά. Εξαιρετικές συνταγές με ουζάκι, πάρα πολύ ταιριαστές. Μου φτιάχνεις τη διάθεση, δεν σε αλλάζω με κανένα. Ωραίες μυρωδιές. Αχ, αχ, αχ. Αλλά και το σκηνικό μας όμως. Εξαιρετικό. Και παρακαλώ πολύ. Να τα καλά. Πω, πω, πω. Και κονιάκ. Είμαι λίγο φοβίτσουλας με αυτά. Άμα δεν ξέρεις. Ταμπάσκο. Το μυστικό μας δηλαδή είναι και τα μυρωδικά μας. Κόκκινη σάλτσα. Από φρέσκια ντομάτα, εξαιρετική. Ντοματούλες φρέσκες. Βρε παιδί μου, ελληνική κουζίνα. Είναι ελληνική κουζίνα. Μυρίζει μανούλα. Και μυρίζει Ελλάδα. Καραβίδες λοιπόν. Με την τζακινιά από κονιάκ. Να ρίξω λίγο νερό. Μουράτ, πόση ώρα θέλει. Αυτό θέλει 4 με 5 λεπτά. Ωραία. Βγάζουμε τις καραβίδες για να μην βράσουν πολύ. Και θα αφήσουμε κι άλλο τη σάλτσα. Α, μάλιστα. Γιατί έχουμε και τα υπόλοιπα να κάνουμε. Τώρα ρίχνουμε το κρυθαρότο μας μέσα στη σάλτσα. Εντάξει, αυτό το κάνουν οι μαγείρισες. Μέχρι εκεί το έχουμε, χωρίς όμως τα υπόλοιπα. Λίγο έτσι το πιο απλό, γελάζε, τα πιο απλά. Αυτή η αναμονή νομίζω ότι είναι πιο καλή. Να περιμένεις. Φρέσκο βασιλικό. Βούτυρο. Γιατί βάζουμε βούτυρο. Βουτυράκι για να δέσει λίγο καλύτερα η σάλτσα μας. Τώρα είναι η παρμεζάνα. Πω, πω, πω. Να θες να γιάσεις, δεν μπορείς. Πέρα να κρατάω εγώ, να βοηθήσω. Δώσ' μου. Τώρα μου ήρθε μία μυρωδιά μπερδεμένη. Άπαπα, ντομάτα, παρμεζάνα. Ο καθένας το είδος του. Αλλά όταν είσαι τυχερή, και παρουσιάζεις τόσο ωραία πράγματα και μετά μπορείς να το δοκιμάσεις. Είναι το καλύτερο νομίζω. Νομίζω ότι αξίζει χειροκρότημα. Βεβαίως αξίζει χειροκρότημα. Να δούμε όμως τι υλικά χρησιμοποιήσαμε για αυτή την υπέροχη συνταγή.